Στην τηλεφωνική μας γραμμή καλημερίζω τον κύριο Νότι Μηταράκη, υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Κύριε Μηταράκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζένο. Ξέρετε ότι έχετε μεγάλο έργο και πολύ, πολύ, πολύ μεγάλες προσδοκίες. Διότι ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν βεβαίως η οργάνωση του κράτους είναι πολύ ωραία, το ψηφιακό κράτος είναι πάρα πολύ ωραίο, ο πολιτικός πολιτισμός επίσης είναι πάρα πολύ ωραίος, αλλά επειδή είστε και έμπειρος πολιτικός, ξέρετε ότι πρωτίστως τον κόσμο τον ενδιαφέρει η τσέπη του και κυρίως τον ενδιαφέρει το κομμάτι των συντάξεων. Και ρωτώ, επειδή περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον νόμο Κατρούγκαλου, έχετε προετοιμαστεί, ξέρετε τι θα περιμένετε? Αναμένουμε και εμείς την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν έχουμε κάποια ειδική ενημέρωση. Ξέρετε, δεν θα προβλεπόταν και να είχαμε κάποια ειδική ενημέρωση από το δικαστήριο πριν εκδώσει την απόφασή του. Είναι δεδομένο ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας αλλά και η χώρα γενικότερα, η κυβέρνηση, φυσικά και θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απόφαση επιβάλλει το ανώτατο δικαστήριο. Βασικές μας προτεραιότητες για τους επόμενους μήνες είναι να προχωρήσουμε στην μείωση των εισφορών για τις τάξεις, το οποίο βέβαια και αυτό εξαρτάται από το δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί ή δεν θα δημιουργηθεί από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως προς το χρονικό ορίζοντα. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 25%. Αυτό θα βοηθήσει άμεσα και στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος που βάζουν στην τσέπη του σήμερα οι Έλληνες εργαζόμενοι. Κύριε Μηταράκη, αυτό είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα και για τις επιχειρήσεις. Πότε εκτιμάτε ότι αυτή η μείωση μπορεί να... Τι χρονοδιάγραμμα δηλαδή βάζετε γι' αυτό? Θα γίνει τμηματικά και θα ολοκληρωθεί εντός τετραετίας. Αντιλαμβάνεστε ότι η εκκρεμότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας επηρεάζει το σχεδιασμό και γι' αυτό το κομμάτι αναμένουμε την απόφαση του Πραγματικού Δικαστηρίου. Το άλλο πολύ μεγάλο θέμα, κύριε Τζένο, που θέλω να ανοίξω, είναι το θέμα της έκδοσης συντάξεων. Βρήκαμε αυτό μια... είναι μείζον θέμα, κύριε Μηταράκη. 250.000 συντάξεις οι οποίες εκκρεμούν. Είναι το τα νούμερο. Τα συνολικά δικαιώματα που εκκρεμούν τείνουν 400.000. 400.000 συντάξεις. Τις επικουρικές, τα ΕΦΑΠΑΚ, τις κύριες συντάξεις, τον επανυπολογισμό των συντάξεων κυρίας, για το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε καν εκδώσει την απαραίτητη κύκλιο. Συνολικά 400.000 άνθρωποι περιμένουν από τη δημόσια διοίκηση να εκδώσει ή να επανυπολογίσει τη σύνταξη που λαμβάνουν. Έχετε υπολογίσει πόσο είναι ο μεγαλύτερος χρόνος αναμονής, δηλαδή έχετε δει πόσο περιμένει κάποιος για να πάρει αυτές τις συντάξεις? Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για 400.000 μπορεί να περνάνε και μήνες, μπορεί να περνάνε και χρόνια. Υπάρχουν ακραίες περιπτώσεις που υπερπέρνουν την πενταετία. 5 χρόνια. Οι περιπτώσεις συντάξεων που η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε ολοκληρώσει την έκδοση των σχετικών ερμηνευτικών εγκυκλίων αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη εργαζόμενους οι οποίοι για κάποιο διάστημα της ζωής τους δούλεψαν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκκρεμούσαν απαραίτητες εγκύκλοι για να μπορεί να υπολογιστεί η σύνταξή τους με το νέο καθεστώς. Η μέση αναμονή δυστυχώς υπερβαίνει τα 2 χρόνια. Υπάρχει μια χαοτική κατάσταση στο καταστήματα του ΕΦΚΑ. Με τον υπουργό, τον κ. Γιάννη Βρούτση, επισκεφτήκαμε τη μία έκδοση συντάξεων. Η τεχνολογία είναι πεπαλαιωμένη, τα συστήματα ακόμα λειτουργούν παρά τη θεωρητική ενοποίησή του στον ΕΦΚΑ ανεξάρτητα. Έχουμε 22 ανεξάρτητα πληροφοριακά συστήματα. Ακόμα έχουμε χειρόγραφες διαδικασίες μετακίνησης φακέλων σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης. Όλα αυτά ο υπουργός και εγώ θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε με τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, της Atlas Ψηφιακής Σύνταξης, που στοχεύουμε από το καλοκαίρι του 2020 το 1/3 των συντάξεων να εκδίδεται αυθημερών απόλυτα αυτοματοποιημένα. Και αυτό να επεκταθεί ώστε κάποια στιγμή σε 2 χρόνια να φτάσει στο 90% των συντάξεων. Πάντα θα υπάρχουν και κάποιες ειδικές περιπτώσεις που απαιτούν μια ανθρώπινη παρέμβαση για τον υπολογισμό. Αυτό όμως πλέον θα είναι εύκολο να επιτευχθεί από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό του ΕΦΚΑ. Αυτό πιστεύετε, επειδή ήταν κάτι το οποίο είχε διακοπεί αυτή η διαδικασία, πιστεύετε ότι είμαστε έτοιμοι για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή της ψηφιακής έκδοσης των συντάξεων? Γιατί είναι και μία από τις προτεραιότητες που έχει θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή το ψηφιακό κράτος. Το ψηφιακό κράτος είναι μια γενική οριζόντια προτεραιότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Συνεργαζόμαστε ήδη με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, με τον Κυριάκο τον Κυρακάκη, με τον Γιώργο τον Γιωργατά,
ώστε να απλοποιήσουμε διαδικασίες για την έκδοση αυτών των συντάξεων, οι οποίες μπορούν να βγαίνουν αυθημερών από του χρόνου, και βέβαια να ενισχύσουμε τις ψηφιακές πλατφόρμες με το απαραίτητο λογισμικό, όπως τώρα κάναμε ειδική εφαρμογή για τον επαναλογισμό των συντάξεων κυρίας, ώστε αυτοματοποιημένα να μπορούν να γίνονται αυτές οι μεταβολές ή οι εκδόσεις αρχικών συντάξεων, χωρίς να παρεμβαίνει ανθρώπινο χέρι και χωρίς να υπάρχει αυτή η τεράστια καθυστέρηση που βιώνουμε σήμερα. Ένας από τους στόχους που επίσης έχει θέσει η σημερινή κυβέρνηση είναι η αλλαγή μοντέλου στο δεύτερο πυλώνα. Μιλώ δηλαδή για τις μεταρρυθμίσεις που ετοιμάζονται για την επικουρική. Τι θα συμβεί εκεί, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα, κύριε Μηταράκη. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι προεκλογικά και πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να διαστρεβλώσει την πρότασή μας. Η πρότασή μας για τη νέα επικουρική, που ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει από 1η-1η-2021, αφού νομοθετηθεί αρκετά νωρίτερα και προετοιμαστούν και όλες οι απαραίτητες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, θα αφορά νέους εργαζόμενους που δουλεύουν για πρώτη φορά μετά την 1η-1η-2021. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Άρα λοιπόν δεν θα αφορά τους σημερινούς ασφαλισμένους και τους σημερινούς συνταξιούχους. Δυστυχώς όχι, γιατί πρέπει να γίνει η μετάβαση με έναν τρόπο που το κόστος μετάβασης δεν θα επηρεάσει το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα. Η ασφάλεια για τους σημερινούς εργαζόμενους και για τους σημερινούς συνταξιούχους να μην έχουν αμφιβολία για το ύψος και την καταβολή της υπουργικής τους είναι απόλυτη προτεραιότητα στο σχεδιασμό του νέου συστήματος. Σχεδιάζουμε το νέο σύστημα χωρίς αυτό να δημιουργεί επιπτώσεις στους σημερινούς εργαζόμενους και στους σημερινούς συνταξιούχους στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης. Οι νέοι αυτοί εργαζόμενοι, η μεγάλη καινοτομία, εναρμονιζόμενη πλέον η Ελλάδα με τις βέλτιστες πρακτικές όλων των προηγμένων δυτικών κρατών, είναι ότι πλέον η σύνταξη κεφαλαιοποιείται. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Ο εργαζόμενος που καταβάλει κάθε μήνα, παραδείγματος χάρη, 100 ευρώ για την επικουρική του σύνταξη, αυτά παίρνουν σε ατομικό λογαριασμό που τηρείται στο όνομα του ασφαλισμένου. Είναι ο δικός του κουμπαράς. Αυτά τα λεφτά δεν τα παίρνει το ασφαλιστικό ταμείο να τα χρησιμοποιήσει για κάτι άλλο και να ελπίζει ο ασφαλισμένος ότι σε 40 χρόνια θα βρεθούν λεφτά για τη δική του σύνταξη. Μπαίνουν στο δικό του όνομα, στο δικό του λογαριασμό, το ΕΤΑΕΠ, το κρατικό πάροχο της επικουρικής ασφάλισης, και κεφαλαιοποιούνται. Αυγατίζουν και στο τέλος του εργασιακού βίου δημιουργούν μια επικουρική η οποία θα είναι αυξημένη σε σχέση με αυτή που καταλαμβάνετε σήμερα. Και φυσικά η κύρια σύνταξη, που είναι ο βασικός πυλώνας του ασφαλιστικού συστήματος, παραμένει δημόσια, διανεμητική και ανεδιανεμητική, υπό τον έλεγχο του ΕΠΑ. Ο ιδιωτικός τομέας τι ρόλο θα έχει σε αυτό το καινούριο σύστημα, κύριε Μηταράκη? Ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί να παράσει επενδυτικά προϊόντα στους κατόχους επικουρικής σύνταξης κατ' επιλογή του ασφαλισμένου. Δηλαδή δεν θα είναι υποχρεωτικό, δεν θα υποχρεώνεται δηλαδή να πάνε στη διαδικασία του ιδιωτικού τομέα παράλληλα σε ιδιωτικές ασφαλιστικές δηλαδή, ή τράπεζες. Όλη αυτή η παραφιλολογία προσπαθεί να πει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ιδιωτικοποιείται η κοινωνική ασφάλιση είναι απολύτως λανθασμένη. Ο ΕΤΑΕΠ, το κράτος, θα είναι ο κύριος πάροχος της επικουρικής σύνταξης, αλλά η βασική αλλαγή είναι ότι πλέον το σύστημα κεφαλαιοποιείται. Όταν μιλάς με ένα νέο παιδί, πας σε ένα καφέ και πιάσεις ένα νέο παιδί 17 χρονών που θα αρχίσει να δουλεύει σε ένα-δύο χρόνια και του πεις για ασφαλιστικό, η πρώτη του αντίδραση είναι: εμείς δεν, φίλε, δεν θα πάρουμε, δεν πάρουμε σύνταξη ποτέ. Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η αντίδραση των νέων ανθρώπων. Με το κεφαλαιοποιητικό πλέον που κάθε μήνα θα μπορεί να μπαίνει το κομπιούτερ στην πλατφόρμα του ΕΤΑΕΠ και να βλέπει τα δικά του λεπτά, το αποτέλεσμα του δικού του κόπου που θα καταβάλει και ο εργοδότης του και ο ίδιος, όπως είναι σήμερα, και την επικουρική, θα αρχίσει να νιώθει μια ασφάλεια ότι και για τη δικιά του γενιά, για τα νέα τα παιδιά, υπάρχει προοπτική στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Θυμάμαι ότι προσπαθούσατε να επικοινωνήσετε με το 1555 του ΕΦΚΑ, δεν μπορούσατε να το καταφέρετε και πήγατε από εκεί. Τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση τώρα που απασχολεί εκατομμύρια κόσμο? Θα βρούμε μια λύση με αυτό, κύριε Υπουργέ? Οι δύο μεγάλες οργανωτικές προτεραιότητες για τον ΕΦΚΑ είναι, πρώτον, αυτό που σας είπα πριν, η άτρηση στη φυσική σύνταξη για να βγαίνουν συντάξεις, και το δεύτερο είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού, αυτοματοποιημένου στο βαθμό που είναι εφικτό από την αρχή, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του πολίτη. Σήμερα συμβαίνει το εξής. Τα κέντρα τα οποία εκδίδουν συντάξεις κατακλείδονται από πολίτες που δικαίως ζητάνε απάντηση στο ερώτημα του: τι γίνεται με τη σύνταξή μου? Αυτό απορροφά ένα πολύ μεγάλο μέρος της ημερήσιας προσπάθειας των εργαζομένων του ΕΠΚΑ. Γιατί δεν μπορεί ο πολίτης σήμερα να ενημερωθεί
αξιόπιστα, χωρίς να πάει ο ίδιος στο τμήμα που βγάζει τη θέση του. Αυτό λοιπόν θέλουμε να το αυτοματοποιήσουμε. Υπάρχουν διεθνείς πρακτικές εξυπηρέτησης ασφαλισμένων πελατών, να το χρησιμοποιήσω με την ευρεία έννοια, σε συνδυασμό με call centers σύγχρονα, κέντρα εξυπηρέτησης σύγχρονα, κυρίως ψηφιακές πλατφόρμες που απαντάνε εξατομικευμένα τον πολίτη. Σε αυτή τη λογική θέλουμε να προχωρήσουμε ώστε το ΕΦΚΑ να μπορεί να εξυπηρετεί τον πολίτη και να απελευθερώσουμε τους εργαζόμενους που σήμερα προσπαθούν συγχρόνως και συντάξεις να βγάλουν και τον πολίτη να εξυπηρετήσουν. Πολλοί κόσμος στέλνουν και ερωτήματα, φοβούνται. Σου λέει θα κάνετε μειώσεις στις εισφορές. Αυτό μπορεί να σημαίνει και μείωση των συντάξεων. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί αρκετό κόσμο. Η μείωση των εισφορών, των ασφαλιστικών εισφορών, σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει θέμα και με μείωση των συντάξεων? Δεν υπάρχει κανένα θέμα μείωσης των συντάξεων που καταβάλλονται σήμερα, ούτε προς τα κάτω αλλαγή του τρόπου υπολογισμού για το άμεσο μέλλον. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση είναι μια ηλεκτρική καρέκλα, κύριε Μηταράκη, γιατί ξέρετε πολύ καλά. Είναι ηλεκτρική καρέκλα η καρέκλα του Υπουργείου Εργασίας και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Και οι δύο αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον κόσμο. Στη δικιά μας οικογένεια έχουμε ασφαλισμένους συνταξιούχους, οι γονείς μας. Αντιλαμβανόμαστε την αγωνία του συνταξιούχου για το τι γίνεται με τη σύνταξή του. Αλλά αντιλαμβανόμαστε επίσης και την αγωνία των νέων των παιδιών που θέλουν να πιστέψουν την προοπτική του ασφαλιστικού συστήματος. Υπήρξε μια παραφιλολογία σε σχέση με αυτά που ανακοινώθηκαν για το ΣΔΟΕ και για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ότι καταργεί η κυβέρνηση το ΣΔΟΕ και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Η πραγματικότητα, σύμφωνα με τα όσα είπαν, όσα διευκρίνησε η κυβέρνηση, είναι ότι επί της ουσίας φεύγει κάποιος ο οποίος θα μπαίνει με κομματικά κριτήρια και θα εμπιστεύεστε πλέον την κρατική μηχανή, δηλαδή τους γενικούς διευθυντές. Ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και διευκρινίστε μας λίγο, τελικά καταργείται το Σώμα Επιθεώρησης? Ακριβώς το ανάποδο, ενισχύεται το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και το ΣΔΟΕ, γιατί αποκομματικοποιούνται. Υπήρχε η λογική παλιότερα ότι ένας κομματικά διορισμένος θα επέβλεπε ανεξάρτητες ελληνικές αρχές. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν στηρίζει τη δημόσια διοίκηση και πιθανόν δημιουργούσε και την υπόνοια ότι μπορεί να υπήρξαν και κάποιες θετικές ή αρνητικές παρεμβάσεις σε περιπτώσεις ελέγχου. Αποκομματικοποιείται λοιπόν, παραμένει το ανθρώπινο δυναμικό με τις ίδιες αρμοδιότητες. Και πλέον η ιεραρχία τους είναι εσωτερική, διοικητική, δημοσιοπαλληλική, χωρίς την παρέμβαση πολιτικών προσώπων. Αυτό αναβαθμίζει τους ελέγχους, στηρίζουμε τους ελεγκτές. Εγώ χτες επικοινώνησα και με τον επικεφαλής του κλιμακίου τη Χαλκιδική, που πριν από λίγες ημέρες, αν είχατε διαβάσει, δέχτηκε μια παράδεκτη επίθεση. Βεβαίως, από εργοδότη, τον οποίο είχε πάει ένα τριμελές κλιμάκιο να ελέγξει. Mm-hmm. Στηρίζουμε τους ελεγκτές, στηρίζουμε τους ελέγχους, ενισχύουμε τους ελέγχους. Και απαιτούμε νομιμότητα στην αγορά εργασίας. Και μια τελευταία ερώτηση που μου στέλνει ένας ακροατής. Με δεδομένο ότι όλοι περιμένουμε, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να πάρετε θέση σε αυτό, να εκδοθούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για να προκύψει πιθανόν το ποσό των ενδεχομένως θα πρέπει να επιστραφεί από το συνταξιοδοτικό σύστημα. Μου είπατε προηγουμένως, απλά να το διευκρινίσουμε, ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί όποια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μα είναι δεδομένο σε μια δημοκρατία ότι όταν η δικαστική επιτροπή. Καλά, δεδομένο δεν είναι πάντα. Δεν το είχαμε ως δεδομένο τα τελευταία χρόνια. Τώρα μην το λέτε το δεδομένο. Εντάξει. Κοιτάξτε, αν έχετε καταλάβει και με την λογική του νομοσχεδίου που καταθέτει σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας για το επιτελικό κράτος, η Ελλάδα μπαίνει σε μια κανονικότητα. Και σε αυτή την κανονικότητα ο σεβασμός της εκτελεστικής εξουσίας, τη δικαστική εξουσία, είναι δεδομένο και απόλυτο. Μακάρι, εύχομαι πραγματικά όλα αυτά να πάνε καλά. Ειλικρινά εύχομαι σε ένα χρόνο από τώρα να μιλάμε για λιγότερες εκκρεμείς συντάξεις, να μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί. Κύριε Μηταράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.